Μείωση προστήμων που έχει επιβάλει εφορία μέχρι και 50% μπορεί να πετύχει ο φορολογούμενος με την προϋπόθεση βέβαια ότι δεν θα το αφισβητήσει αλλά θα το αποδεχθεί αμέσως. Ο Νίκος Ρογκάκος είναι κοντά μας, θα μας εξηγήσει τη διαδικασία. Εδώ μπορείς να με φέρεις για παράδειγμα, Έτσι. εάν θέλεις. Αν έχεις λοιπόν οφειλή, όσο Ωραία. πιο γρήγορα την αποδεχθείς, τόσο μεγαλύτερη έκπτωση θα Λέω, έχει. Λέω ναι δηλαδή. Έτσι, Λε, λες ναι. Έτσι. Πάμε να δούμε λοιπόν. Εάν αποδεχθείς το, πρόστιμο σου 10 ημερών, τότε η έκπτωση είναι 50%. Πληρώνεις το μισό πρόστιμο. Εάν το αποδεχθεί μέσα σε ένα μήνα, η έκπτωση θα είναι 40%. Και πάμε τώρα σε ό,τι αφορά τα διοικητικά δικαστήρια να δούμε τι γίνεται. Εάν αποδεχθεί το πρόστιμο πριν υποβάλει προσφυγή σε δικαστήριο, ναι. η έκπτωση είναι 30%. Και εάν το κάνει λίγο πριν τη συζήτηση στο δικαστήριο, έχει προσφύγει δηλαδή και ξεκινήσει η συζήτηση δηλαδή. και το ξανασκεφτεί, <laughs> πα στο 25%. Όλα αυτά γίνονται αυτοματοποιημένα, Ρίτσα. Έρχεται νέα πλατφόρμα. 1η Οκτωβρίου. Μετά την έναρξη τη δίκη, αν ξεκινήσει δηλαδή η δίκη στο διοικητικό δικαστήριο, η έκπτωση χάνεται άπαξ απαξ διαπαντος και πληρώνει όλο το πρόστιμο. Θε εδώ, δώσει, θε ολόκληρο, όλο πάντω. Πάντω αμέσω πρέπει να αποφασίσω. Έτσι. Σε ευχαριστούμε πολύ, Νικό.